Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε από τη Σαν Καρίνα σε μια ακόμα αναμέτρηση για την Evolution League, για την δεύτερη αγωνιστική της νεοφύστατης Λίγκας στο Μπασκετάκη Σαλονίκα League. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Miami Heat, μια επίσης νεοφύστατη ομάδα όπως και η Λίγκα όπως το είπαμε, εναντίον στους Never Again, μια από τις πιο παλιές ομάδες γενικότερα στην διοργάνωση του Μπασκετάκη Σαλονίκα League. Πρώτη επίθεση είναι για τους Νικάκη Βεντούχους, του 3 είναι άστοχο από τον Γιαβούκη. Κατάφερε να συγκρατήσει, θα κάνει μοστούν μουγ, είναι άστοχος ο Λεμάνης, ο οποίος έχει ξεκινήσει ως βασικός. Λέγουν 10 παίκτες στη διάθεσή τους οι Never Again, έναντι 7 με τους Miami Heat. 10 παίκτες είναι και το ταβάνι εντός εισαγωγικών που θα φτάνουν οι Never Again. Σύμφωνα με δηλώσεις του Θοδωρή Τίρλα σε προηγούμενη συνέντευξη, ο οποίος επίσης μας παραχώρησε τη συνέντευξη, την καθιερωμένη συνέντευξη για απόψε. Προχώρησε σε εκτενείς δηλώσεις που αφορούν και την συγκεκριμένη αναμέτρηση και την πορεία της ομάδας του και την νοοτροπία της ομάδας του. Ο Αναστάσιος Χαλεπλής από την άλλη προχώρησε σε λιγότερα εκτενείς δηλώσεις. Μας θα περάσει εκτός, προηγουμένως υπήρχαν βήματα μέσα στη ρακέτα. Σομαράς έξω την κατοχή προς τιμήν, αλλά πάλι για τους δυνόμενους. Υπάρχει ένα σκρίνο του Γκαμάρα. Ο Γκαμάρας έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερος. Είναι ο ποστάρι ο Χριστόφορος. Μετά μπλο είναι εύστοχος, θα πετύχει τους πρώτους πόντους του παιχνιδιού και συνεπώς και της ομάδας του προφανώς. Το ίδιο παιχνίδι βλέπουμε, 0-2. Εφές, έκανε κίνηση αλλά δεν πήρε για μου εκείς. Έχουμε χέρι τώρα το χαλεπλή. Το δευτερόλεπτο. Πάρει ένα σκρίν από τον καφέ, δεν υπάρχει mismatch, δεν υπήρχε η αλλαγή σε κανέναν παίκτη. Για μου και σε ένα jump που θα τελείωνε ο χρόνος επίθεσης, καθώς γύρισε είναι άστοχος. Συνήθισε με τον Αποστόλου παρά το γεγονός ότι αστόχησε. Λεμάνης. Έλα με τον Ντέο φωνάζει σε κάποιον, θα πάρει ένα σκρίν στα 12 δευτερόλεπτα από τον Χριστόφορο. Στήλα σκρίν από τα σκρίν θα πάρει και αυτός μπάλα σου για 3, έχοντας πάρει ένα σκρίν από τον Καμάρα, έχει πέσει κάτω. Δεν υπάρχει φάουλ από τον Γιαμούκη. 0-2 παραμένει. Για να μην πάσει τον καφέ, ωραία θα πάρει ο Γιαμούκης και έχει βρεθεί ελεύθερος και να σκοράρει τους πρώτους πόντους της ομάδας του. 2-2. Ο Βακαλέλης ήταν τα γκρδόνια του, όλα καλά. Ο Μαράς, θα πάει. Δώσαμε και ένα μικρό πουκέτο στην κάμερα στον τρίποδα. Θα γυρίσουμε και σε box. Θα αρχιστούμε στο μπάσκετ. Ενδεχομένως, για τρεις άστοχους ο Κλουμάνης εμπάνοντας από τον Καμάρα. Μέσα από τον πάγκο τον Γιαχρίδη, ο οποίος αναλαμβάνει και χρέη coach. Ο καφές κάλυψε πάρα πολύ χώρο, είναι άστοχος, αλλά είναι εκεί ο Χατζη Πακαλέλης. Θα μαζέψει το επιθετικό rebound και να αφήσει την μπάλα στον καλάθι. 4-2. Άγκο, μην το ξεκινάς το τρίπο. Double score στους Αργάνια. Καμάρα θα πάρει ένα σκρίνο από τον Χριστόφορο. Τώρα υπάρχει αλλαγή πάνω του, υπάρχει ατομική από Σαμαρά και δεν κατάφερε, καφές πήγε πάνω του. Και θέλει να συγκρατήσει την μπάλα και να κλέψει ο Σαμαρός. Κάνει τους δηλαδή. Καμάρας, μακρινή πάσα, έχει βρεθεί ελεύθερος ο Κουλεμάνης. Πήγε παίξει πάνω του, θα κάνει την φάουλ. Μιτζό, ηλεκτρολόγος ήρθε τελικά. Ε? Ήρθε ο ηλεκτρολόγος. Είναι μια μας το όλο okay. Ναι, ξέρω. Άστοχο που λέμε στην πρώτη πολύ. Είμαστε okay. Πάμε μπλοκ! Πάμε μπλοκ! Έχουμε ένα πρόβλημα με το ρεύμα εδώ πέρα. Θα φτιάξουμε. Δεν είχε να πει το πρόβλημα και το πρόβλημα. Φυσικά πολύ. Ναι, ναι. Και το... Αλλά τώρα είναι όλα οκ, κρυφτήκαμε. Μόνο αυτό έπισε και ένα. Ναι, ναι, γενικά φώτα είχαμε. Πάρα στο φάκ! Ευχαριστώ φώτα. Συγγνώμη για την... Μάνης είναι άστοχος όπως είναι καλή άμενα. Στον δίπαλος είχαμε μια μικρή διακοπή για τη συνομιλία με τον τεχνικό, με τον ηλεκτρολόγο που είχε έρθει στη Σαν Καρίνα για ένα θέμα το οποίο έχει λυθεί. Όλα καλά, 4-4 χάσαμε ένα καλάθι μέσα από τη ρακέτα και τους Never Again.
Δεν το χάσαμε ακριβώς, εδώ ήτανε. Καλή πλήση. Καφές. Για Μούκης θα πάρει ένα σκέρι από τον καφέ, θα συνταλλευτεί. Υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα λίγο πριν πάρει την μπάλα ο Χατζη Βακαλέλης μέσα στη ρακέτα. Αμάρας, προηγούμενος Μπέτσον Γκρίς MVP στην αναμέτρηση με τους Airballers. Το rebound έχει χτυπηθεί από δύο Χριστόφορος, θα αφήσει την μπάλα στο λάθη, είναι άστοχος. Και ο Κουλεμάνης για το επιθετικό rebound, δεν τα καταφέρει. Κάνε την κρατήση με 60-56 και έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα για την επόμενη φάση των play-offs της Development League η Νεβραγγέλ. Ζήτησε την μπάλα και πήρε με Αποστόλου και είχε περάσει στον άνθρωπο χώρο. Έχασε μπάλα, σκέφτηκε πολύ καλή πίεση στο Θαλεπλή. 2-2-1 και ο Σαμαράς εκεί πέρα με τη μία πήγε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι αφήνοντας. Πήγε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι αφήνοντας την μπάλα στο καλάθι. Πήγα να πω ωραίος, πήγε να σου πετύχει. Λαμβάνοντας την σάλα λοιπόν από τον συμπαίκτη του. Σιρόπουλος θα περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο για την Νεβραγγέλ. Μαρίδης θα περάσει στον πάγκο. Μίτσο, έχουμε το κλειδί από τον πίνακα. Το κλειδί από τον πίνακα τον έχουμε. Από το πίνακα είναι μέσα στην Μπέρντ, έχει ένα τουρπάκι με 3-4. Για 3 σεγόντας. Βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος από την περίμετρο. Συμπέκτης του. Σιρόπουλος. Σαμαράς. Μιμάνης. Σαμαράς τώρα στα 10 δευτερόλεπτα. Και να βγαίνει τόσο ένας κύριος Σιρόπουλος, θα τελευταίσει στα 8. Μέχρι μέσα πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες, αλλά δεν κατάφερε το καλάθι. Πέρασε το rebound και θέλει να τρέξει ο καφές, έχει δώσει άμυνα πάνω του. Καθώς αυτός πέρασε το κέντρο, έτσι θα κερδίσει το foul που ήρθε από το Σαμαρά και τον Κουλεμάνη. Τον έκλεισαν οι δυο τους στο κέντρο. Καφές, 1-3 τα ομαδικά πλέον. Καλεπτής. Για μου έχεις σπάνει το σπίτι του καφέ, πολύ καλό, είναι άστοχος όμως το τρίτο που τέλεσε. Κουλεμάνη στο rebound. Πέρασε χωρίς να κερδίσει το φάουλο Σαμάρας με τον τεχνικό του αντίπαλο. Το Χαλεπλή είναι άστοχος, επιθετικό ριμπάντ του Τιτιτιλά είναι και αυτός άστοχος. Και μου έχει ξεκαθαρίσει. Τιτιλά σου πολύ καλή άμυνα στα όρια του φάουλ. 18 δευτερόλεπτα, 17 τώρα. Πρέπει να περάσει η μπάλα, πέρασε στα 16. Πρέπει να περάσει στα 15 σε πιο κάτω για να θεωρηθεί παράβαση. Καθώς δεν υπάρχουν, είναι αρκετά τρίκη η συγκεκριμένη φάση, καθώς δεν υπάρχουν δέκατα στο 24, στα 2-24 για τη Sonic Arena. Ο Γιώργος τώρα θα περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Σαμαράς θα περάσει στον πάγκο. Δεν υπάρχει κάποια αυξομοίωση στο σχήμα των Νεβραγγέλ. Γκάρντ μπήκε και γκάρντ μπήκε. Σε ποιον το βάζει το φόρτο. Το νούμερο 9. Α, 9. Εντάξει. Το που χρεώθηκε στον Σαμάρα και όχι στον Δίλα τελικά. Χρεώθηκε στο 19. Ενώ ήταν στο 9. Διορθώθηκε όλα καλά. Συμβαίνουν αυτά. Για μου έχεις πήρε χέρι με χέρι από τον Κοϊού, ο οποίος έχει περάσει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν προμηθευτεί και οι δύο αλλαγές που είχαν διαθέσιμες και έχουν ακόμα διαθέσιμες. Η Μαϊάμι είτε ένα jump shoot θα δικαιώσει τον Θαλεπλή. 6-4. Συγκεκριμένα ομαδικά η Νέβερ φωνάζει ο ρεφ. Πράγματι 1-4 τα φάουλ. Με 3 ακόμα να δώσουν οι Heat. Μαϊάμι Heat, πολύ ωραίο όνομα. Καμάρας πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του συγκεκριμένου του αντιπάλου. Το Μοστόλου, αλλά δεν πέρασε εκτός. Παίρνει μια περίτεχνη από την εκεί πέρα. Χαλεπλής. Για Μούκης. Πάλι Χαλεπλής. Αποστόλου. Στα 10 δευτερόλεπτα θα πάρει ένα screen από τον καφέ. Ψάχνει να το πιστεύει στην μπάλα, δεν κατάφερε. Για Μούκης. Έχει βρεθεί ελεύθερος. Στου 3 είναι έστοχος από εκεί που αστόχησε και τον προηγουμένως και τον πάρει το screen από τον καφέ. Το έχει πάρει προσωπικά ο Για Μούκης. 9-4. Και πες. Επικοινώνηση με τον πάγκο. Γιώργος δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Καλά, επίσης έχει κλέψει και έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο για 2 εύκολους πόντους. 2 ακόμα πόντι. Τον Αγγίλα λέγει ο καφές, αλλά δεν γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Πάρε time πολλά τέτοια δίπλα. Στον Ζαλίδο, ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. 7 η πόντι της διαφοράς Καμάρας. Άρα παίξα από το σπίτι του αντίπαλο. Έχει πάρει ένα screen από το Σιρόπουλο. Δεν θα βγει το pick and roll, η μπάλα θα περάσει εκτός. Υπάρχει time out. Ποιοι το κάλεσαν τελικά? Είναι
Time out λοιπόν που έχουν καλέσει οι Never Again τελικά. Το προαναγγελθέν time out πραγματοποιήθηκε αυτή τη στιγμή. Επιστρέφουν σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena. Σκόρνες στο 11-4. Το ρεπορτάζ Πάγκου αν θέλετε λέει ότι Never Again προχώρησαν σε ομαδικές συμβουλές ο ένας τον άλλον. Ο Καμάρας είπε ότι έχουν χάσει πολλά εύκολα καλάθια. Ο Κουλεμάνης είπε να ηρεμήσουν. Στον πάγκο των Miami ο Γιαμούκης είχε σχετικό πινακεκάκι στα χέρια του. Δεν κατάφερα να προσπάσω ιδιαίτερες πληροφορίες πέρα από αυτό. Όπως και ο Γιακρίδης, αν δεν κάνω λάθος, η ομάδα σας κόκκισε. Μπάλα κλάπηκε, αλλά ξεδιδερώθηκαν τα λάθη, καθώς η μπάλα πέρασε εκτός, ήταν πολύ δυνατή. Να κλείνει την μπάλα για να την καταφέρει να τη συμπεριφέρει στον παλευτής. Μιλιόρδος. Και ούτε αυτός έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Άντια στους Ερμπόλες, βγαίνει προς κρίθο πάντων τον Καμάρα, ένα μακρινό δίποντο, είναι εύστοχος! Έτοδος ο Γιώργος, 11-6. Στο αυτός είναι ο Μανώλης Δίρλας, ο οποίος έχει περάσει τον Πάγκο, αναλαμβάνει και χρέη κόουτ. Αλλά πλήσω. Για να ξεκινήσει ο Γιαμούκης και παίρνει την μπάλα, θα πάρει ένα διπλό σκριν. Στο διατρής έτοδος και πάλι ο Γιαμούκης. Δίνει χέρια και με τους δύο παίκτες πέτσαν το σκριν και με τον Κόγιου και με τον Αποστόλου. 14-6 λοιπόν. Το βίντεο γνωρίζει κάποιο τρόπο που ήταν εκεί. Καμάρας πήρε ένα σκριν, θέλει να απαντήσει. Μέσα και αυτός! Πήρε από την ψαλίδα. Κοίταξε λίγο κάποιος περίεργα. Ακούστηκα λίγο παραπάνω από όσο θα ήθελα. Anyways, θα προσπαθήσω να ζήσω με αυτό. Στόλου, είχε ένα χρόνο εκείνη η αλλαγή του τίτλας. Υπάρχει κλέψιμο, μια ώρα που καταλάβει να συγκρατήσει. Δεν καταλάβει να συγκρατήσει ο Καμάρας όμως. Στάθηκε στον αέρα, είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound και από τον ίδιο. Από το Χάλεπ Λίρ δηλαδή. Πήρε το rebound ο Γιαγρίδης και δεν κατάφερε εξ αρχής να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 16-9. Καμάρας. Τρεις κρίνες από την ψαλίδα και πάλι σου για τρεις. Είναι άστοχος αυτή τη φορά. Όγιο το rebound και αμούγιος. Αλεπλής. Αλεπλής. Συμβαδίζει δεν πήρα στα 6 δευτερόλεπτα. Το βάζει στο Γιαγρίδη, ο οποίος πήγε να βάλει μια σκαστή πάσα, η οποία βγήκε, αλλά είναι άστοχος από στόλου. Το βάζει με τον αυτό του. Σίγουρα να το πιστέψει ο Κουλεμάνης. Για να κλέψει, δεν κατάφερε να κρατηγήσει. Να κρατήσει και την μπάλα και την κατοχή από στόλου. Κόγιου. 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Πέρασε από έναν παίκτη, πέρασε από δύο παίκτες. Είναι άστοχος τελικά μετά από ένα εντυπωσιακότατο χορευτικό. Κόγιου. Σε 7 πόντους παραμένει και φορά. Καμάρας. Νιόρδος. Για τρεις είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Όλα στη διάθεση του Νίκ. Γιαμούκης. Κόλιου. Ξανά Γιαμούκης. Στα 3 δευτερόλεπτα για να δούμε θα πάρει την προσπάθεια. Δεν μπορεί να πάρει κάποιο screen. Όχιση της μπάλας. Από τα χέρια του Κουλεμάνη. 16-9. Δεν τελέστηκε η τελευταία επίθεση λοιπόν. Τελικό σκορ πρώτης περίοδου. 16-9. Στους είναι 7. Βρίσκονται οι Miami Heat. Έχοντας τον Γιαμούκη ο οποίος έχει σκοράρει 2 τρίποντα σε κομβικό σημείο για την πρώτη περίοδο για την αύξηση της διαφοράς για την ομάδα του. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, το σκορ είναι στο 16-9 διορθώνω. Ο Γιαγρίδης έχει ψελίδι το σημαντικό πινακάκι. Ο Καμάρας φώναξε για την άμυνα που δεν μπαίνει σε κάποιες φάσεις φωνάζοντας παίξτε άμυνα στο διάρκεια που δεν ήμασταν σε μετάδοση mode. Μάλις παραπονέθηκε για κάποια screen τα οποία δεν δόθηκαν. Δεν έχω αποσπάσει πληροφορίες από τον πάγκο των Miami καθώς δεν μιλάνε τόσο δυνατά, πρέπει να πάρω κεραίες μου φαίνεται. Πρέπει να γίνουμε λίγο σαν τις καταρίδες. Γιώργος. Αλεπλής. Σαμαράς έχει περάσει εκτέμψη στον αγωνιστικό χώρο. Σιρόπουλος δεν θα τροφοδοτηθεί, θα τροφοδοτηθεί τελικά. Πήγε να κλέψει ο Αποστόλου. Δεν το κατάφερε. Ψαλίδας. Δίρσε και πήρε ο Μιλιόρδος στα 2 δευτερόλεπτα. Ένα τζάμπ σοτ είναι άσχημο. Παρκιμάκι δεν τρέχει πολύ μπάουν. Δεν τα κατάφερε ο Ψαλίδας. Αποστόλου. Αλεπής. Γιακρίδης. Στην κίνηση πήρε ο Γιαμούκης. Ξανά Χαλεπής. Ούτια 3 με πολύ μεγάλη καμπύλη. Μαρκαρισμένος εύστοχος.
19-9 η διαφορά κουμπάκι και 10 πόντους για πρώτη φορά στο παιχνίδι. 5 φωνάζει ότι δεν κλάσσε με τον πάγκο. Σαμαράς, ζήτησε, αλλά δεν θα τροφοδοτηθεί. Υπήρξε την άγευνη προς το δίπλα του Σαμαρά που πάρει στη δεύτερη φάση ο Καλτζόλου. Ένα jump shot είναι άσχο από το σωρό του Λόρα. Έχει το μέρος του, παραλίγο να χάσει την μπάλα. Συγκράτησε. Γεβρίδης, ένα jump shoot για Μούκης. Έχει και αυτό στην ψυχολογία του μέρους του. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Καμαράς, το Σιρόπλο, ο οποίος πήρε το rebound. Ζήτησε ο Σιρόπλος, δεν πήρε. Καμαράς κοίταξε το τρίπον τον Λουκ Πάσα. Στην ψαλίδα. Σιρόπλος, ένα δύσκολο shoot, ενώ πήρε προς τα πίσω ένα fade away. Με καρισμένο, άστοχο. Καλεπής. Θέλω να πω την καρδιά μία ακόμα σύνθεση. Μιλιόρδος απέναντί του. Καμούκης. Πολυπληρίος ο Μαράς. Δεν πήρε στην πρώτη φάση ούτε σε δεύτερο σούτ για τρεις. Καλεπής και πάλι μαρκαρισμένος του Σιρόπουλος. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Όχι μπάλα στο μπάνερ, παιδιά. Τι να κάνουμε χωρίς μπάνερ. Πώς την παίρνουμε σε λέξεις. Δεν θα παίρνουμε σε λέξεις χωρίς μπάνερ, οκ. Λοιπόν, με όλα πέρασε εκτός. Είναι για τους πιθυνόμαυρους. Υπάρχει μία ακόμα αλλαγή Σιρόπουλος στο περάσει θέση του ψαλίδα. Καθώς και ο Καφές θα περάσει στη θέση του Γιαμούκη, συνώνει τώρα το σχήμα των Miami Heat. Μαράς, θα πάρει να σκέφτει το Σιρόπουλο. Μαράς, βγήκε το καλάθι αλλά δεν μετράει, λέει ο Ρέφ, ο οποίος ήταν δίπλα. Όπου έχει φυλαθεί τον Κόιου, θα μιλάει και ο δεύτερος Ρέφ. Στον αγωνιστικό χώρο εκ νέου και δείχνει παραφορά. Σιρόπουλος, Μιλιόρδος στα 10. Σιρόπουλος θα τροποδοτηθεί, πήγε για το overplay στην άμυνα. Ο Κατζικο Καλέλης δεν καταφέρει να παίξει την μπάλα. Και θα κάνει το φάουλ σε δεύτερη φάση. Και ακόμα παραφορά, Σιρόπουλος. Ο Σιρόπουλος ζήτησε Γιουρίο Καλτζόγλου. Έχει σταθεί, θα εκτελέσει πολύ δύσκολη προσπάθεια. Άστοχος ο Χρυσόφορος είναι εκεί πέρα για ένα ακόμη θετικό rebound. Αυτή τη φορά το foul θα κερδίσει από τον Καφέ τώρα. Είναι για δύο βολές πράγματι. Τρίτο foul στην ίδια φάση. Θα αλλάξει κατοχή. Χρυσόφορος. Μιλιόρδο για να αλλάξουν στην άμυνα, αν δεν κάνω λάθος. Ο Σιρόπουλος πάει μέχρι μέσα έναν running floater, δεν θα τον δικαιώσει. Πρώτη μακρινή πάσα, δεν θα καταφέρει το σκεπτήσει ο Κόλιου. Τον δικαιώ από τον πάγκο. Μαράς. Μαράς θα σταματήσει, έβαλε μια πάσα μετά από ένα χορευτικό εναέριο. Στον Καλτζόγλου, ένα jump shoot με τα μπλό, είναι εύκολος αυτός. Συμβολήσει από τις 9 πόντους της Denver Again μετά από πολύ πολύ ώρα. Ο Καλάθι είναι η πόντη στο ενεργητικό της ομάδας. 19-11 είχαν κολλήσει τους 9 πόντους από το πρώτο δεκάλεπτο. Η κυτρινό μαυρή. Καλεπλής. Δες την πλήση Σαμαράς τώρα απέναντι του. Βλέπει και πολύ ψηλά και πήρε την μπάλα Χατζη Βακαλέλης. Θα τον ξανατροφοδοτήσει. Είναι άστοχος τώρα τελείω να χωρίσει τις κερδιδήματα από τους δύο παίκτες που έρχονται στον πάγκο. Μια μακρινή πάσα δεν θα καταφέρει να σκρατήσει ο Χριστόφορος, υπήρξε σε deflection δύο παίκτες ανάμεσα σε αυτόν και τον χειριστή. Σε δεύτερο χρόνο θα συνεχίσει ο Χατζημακαλέλης, ο οποίος θα κερδίσει πάρα από τον Σιρόπουλο. Δεν υπήρχαν ούτε βήματα, ούτε παρόβαση με πάτημα της πλάγιας γραμμής. Είχε κλασικό παραδοσιακό το φάουλ. Ο Μάρας ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο σε πρώτη ευκαιρία. Δεν σου είπα όχι, αλλά δεν γίνεται, δεν φωνάζει ο Κύπλας. Το πατήσε λίγο να περάσει ο Καμάρας. Αλλά βλέπεις. Θα την πάσα μία ακόμα από τον Γιαγρίδη. Καλεπτής. 3 δευτερόλεπτα, έχει σταθεί στον αέρα, είναι άστοχος και πάλι μπήκε και βγήκε. Μάγει την θετικό rebound, θα βγάλει τελικό νικητή του Χατζημακαλέλη, ο οποίος θα κερδίσει καλάθι και φάουλ. Παίρνει σε δύο παίκτες μέσα στη ρακέτα. Στέλνει εκ νέου τους διαφορά στους 10 πόντους. Φάουλ που έχει κερδίσει από τον Γουναρίδη, τον Χριστόφορο Γουναρίδη.
Για δύο πλέον τα ομαδικά. Έφυγος. Στην βολή. Αλλά δεν θα μετρήσει, έχω την εντύπωση ότι πάτησε γραμμή. Δεν έλεγα λοιπόν, παραμένει, δεν έχει μετρήσει ο πόντος της βολής. Τη φορά παραμένει στους 10. Μαράς. Μέσα στον αέρα είναι άστοχος, τώρα θα από δύο παίκτες. Μερικός βρήκε ανοιχτό διάδρομο, μερικός δημιούργησε. Υπάρχει επιθετικό ριμπάντο του Χριστόφορο, ένα ακόμα από τον Σιρόπουλο. Είναι ξανά ο Χριστόφορο και το επιθετικό ριμπάντο δεν κατάφερε αυτή τη φορά. Θα την παγκαλέλησε. Σκεφτεί από δύο. Καλό μας game, έχει βρεθεί ελεύθερος. Καλεπτός για τρεις, έχοντας την ψυχολογία. Το μέρος είναι άστοχος, ξανά επιθετικό ριμπάντο. Θα την παγκαλέλησε αυτή τη φορά και πάλι. Ένα jump shoot είναι άσχημα του Τόιου. Στο Μάρας θα ανεβάσει τώρα την επίθεση. Θα είναι δύο παίκτες, δεν καταφέρνει να κλέψει την μπάλα. Μια ριβές πριν περάσει το κέντρο ο χειριστής του Νευρογέν. Ταχύτατα μέχρι μέσα είναι εύστοχος ο Σιρόπουλος. 21-13. Το πλήσιμο. Πάμε και εδώ και γιατί δεν πήρε όμως ο Καλέλης. Είναι το δευτερόλεπτο, πρέπει να βιαστεί ο καφές ο οποίος έχει περάσει συνέβη στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει φάουλ, έχει πληρωθεί στο Μιλιόρδο, στο 1,9. Πάμε αλλαγές. Καμάνε στην περάσεις του Σιρόπουλου. Υπάρχει μια μικρή αύξηση, έχω την εντύπωση στο ρόλο που έχουν οι δύο παίκτες με στο ματιό, όχι τόσο στην υψομετρική διαφορά. Δέκα δευτερόλεπτα θα γυρίσει, fade away, είναι άστοχος ο Γιαγδίδης. Σαμαράς. Λιόρδος. Σαμαράς. Σαμαράς είναι έστοχος, κύρισε, έβαλε πλάτη στον Γιαγδίδη και τον κέντρισε. 21, 11 έχει γίνει 21-15. Θα περάσει στο δεύτερο δεκάλεπτο της δεύτερης, στο δεύτερο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Καλεπλής. Μεζίρης. Κοσμία μέσα στη ρακέτα. Και μία κομμοφορά λίγο έξω από αυτήν τώρα. Καφές στα 3 δευτερόλεπτα θα έχει πάρει τον διπλή. Στο Γιαγρίδη πρέπει να βιαστεί αυτό. Θα κοπεί από το πιστό προφή της βοήθεια. Βγήκε η άμυνα. Βγήκε η άμυνα για το Σπέμπεραγγέν. Να μην ξεπεράσει. Καμάνος βγαίνει από τα σκρίνη, θα πάρει τώρα την μπάλα. Συμπιά 3, ένα ακόμα κάτι σούτ, αλλιώθηκε η προσπάθεια του τον Χατζηβακαλέλη. Γιαμούκης, μια μακρινή πάσα, θα καταφέρει να συγκρατήσει τις κοφές. Βήματα, θα δούμε βγάλει την μπάλα του Γιαγρίδη εκ του νέου, στην περίμετρο ήταν αυτός, στην κορυφή. Μ' άρεσε την παραφορά, σ' αμαράσε να κατεβάσει μία ακόμα επίθεση για τους τρινόματους. Δύο, αναφερόμενος στους ψηλούς συλλογικά, πράγματι αυτό συμβαίνει. Θα δώσει ένα σπινό καθιστόλου, ανέβηκε και ο Χριστόφορος, εντελείς το φάουλο Σαμαράς. Κατά την επίθεση του καταμέτωπο. Πάνω για δύο βολές. Έλα πάνω. Πολύ έχει χειριστεί στον Γιαγρίδη, αν δεν κάνω λάθος. Έχεις ακούσει την πρώτη βολή ο Σαμαράς. Άσχος στη δεύτερη, 21-16 παραμένει. Καφές. Για το coast to coast, τάφηκε στον αέρα, είναι εύστοχος απέναντι στον Καμάρα. 23-16.
του Καλιτζόλου, στα αυτούς ρόλου τα Καμάρας. Θα εκτελέσει ένα ακόμα τρίποντο έχοντας απελευθερωθεί επαρκώς. Παίρνει το rebound τελικά ο Χατζημακαλέλης. Σπάτησε ο σκουγός αντίπαλος πιο μπροστά. Αλλά δεν το κατάφερε. Στόλου ωραία πάσα, μία ακόμα στον Καφέ, ο οποίος δεν θα καταφέρει να την αφήσει το καλά. Την μπάλα μπήκε και βγήκε. Καμάρας. Καμάρας έχει δύο παίκτες. Μαρατού, Σαμαράς. Πέρασε και αυτός ανάμεσα από τους δύο ίδιους παίκτες. Καμάρας δεν πήρε τον τρίποντο, έκανε μια τρίπλα. Βγήκε δεύτερος παίκτης πάνω από ένα τζαμπ σουτ άστοχο μακριά. Στόχο το επιθετικό ριμπάντο, αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 23-18. Ολοκλής. Και να το σκρίνω για μου πάλι θα πάρει την μπάλα. Ο Ιούς και ο Γιαχτήδης τώρα στον πάγκο των Μαϊάμι για τρεις. Εύστοχος! Μαρκαρισμένος ο Χαλεπλής, 26-18. Σαμαράς. Ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι... Έκανε μια κίνηση ο Τζιτζίλας λογικά για time out καθώς δεν είδα παίκτη. Όχι, αλλαγή διορθώνω. Μην είδα παίκτη να σηκώνεται γιατί σηκώθηκε μόλις τώρα ο ίδιος ο Τζιτζίλας. Βράζει στη θέση του Καλιτζόγλου. Φάουλ που έχει βρεθεί στον Καφέ τώρα, ο Σαμαράς θα εκτελέσει δύο βολές. Έχουμε time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τα αναπομείνοντα 2 και 7 της δεύτερης περίοδου. 26-20 το σκορ. Μην δούμε. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά στη Sonic Arena. Πάμε για το καθιερωμένο zoom out. Το δραματικό καθιερωμένο zoom out. Έκανα Σαρδάμ στην πρώτη πρόταση κατά την επιστροφή μας. Σπίτια να σου πετύχει volume 2 λοιπόν. Ο Αποστόλου μου είπε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια του time out είμαστε δύο ψηλοί και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Κάτι για screen υπό τη τύλα από την πλευρά των Νευρογκέν. Πηγαίνοντας μάλιστα στην δεξιά πλευρά της ρακέτας. Κατάφερε να συγκρατήσει ο Αποστόλου. Εκεί ο Σαμαράς δεν κατάφερε να κλέψει, τον πίεσε πολύ. Πίεσε πολύ και ο Τίτλας και θα κάνει το foul. Στο οποίο αναφέρθηκε ο Καμάρας από τον πάγκο. Δεν έχουμε άλλο foul, λέει ο Κλεμάρης. Πίσω και αυτό στον πάγκο. Ο Καμάρας είπε κατά τη διάρκεια του time out έχουμε ένα φάουλ να δώσουμε, δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω, είναι έβρα γκέν. Ο Βακαλέλης. Μπορείς φάουλ να δείξει τον πάγκο τον έβρα γκέν, για μούκες. Από στόλου στα 5 δευτερόλεπτα θα πάρει ένα screen. Από Χατζηβακαλέλη, έχει κλειστεί από 2, θα το επιστρέψει. Την μπάλα βγήκε ένα περίεργο pick and roll ανάμεσα σε δύο παίκτες, κατάφερε να... Κερδίσε και τους δύο Χατζηβακαλέλης και παρά τις διαφωνίες ορισμένων του τριώματος το καλάθι θα μετρήσει 28-20. Καμαράς, γιατί δεν της παίζει καλή άμυνα κάνοντας κάποια mind games. Δίλα Σαμαρίνας κάνει τον Καμάρα. Για τρεις άστοχους ο Κομπιωάνου που ίσως περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν και απόψε μαχήρο στη Νευραγένη. Θυμίζουμε 10 παίκτες ενάντια 7 το Miami Heat. Για Μούκης. Πάρε να συνέχει βάλει πλάτη ο Χατζηβακαλέλης στον Καμάρα. Ένα running floater δεν θα καταφέρει να δικαιώσει. Στον Κόγιο υπάρχει επιθετικό rebound. Και παράβαση με τον Αποστόλου. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό, τελευταία 45 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια για τη συμπλήρωση της δεύτερης περίοδου. Ο Ιωάννη. Προβάσαν γκέιμ. Καμάρας, γύρω τον Χριστόφορο. Πάει μέχρι μέσα, κόπηκε. Από τον Τζιβακαλέλη. Ο ίδιος στο επιθετικό rebound. Αμενεντική σε δεύτερο παίκτη του ίδιου ως βοήθεια. Αλλά είναι άστοχος. Έχει βρεθεί ελεύθερος ο Καφές. Έχει κλειστεί από τον προσωπικό του δίπλα του Χριστόφορο. Αλλά κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 30-20. Τελευταία επίθεση 13 δευτερόλεπτα. Όλοι για τους Never Again. Καθώς η διαφορά έχει ακουμπήσει εκ νέου τους 10 πόντους. 30-20. Όχι φάουλ, έχει σηκωθεί από το μάτι και φωνάζει το μάτι τον Miami Heat. Έχει μέσα ο Σαμαράς του για 3, θα είναι buzzer beater άμα μπει άστοχος ο Τιτζίλας.
40-20 παραμένει. Ιδιαίτερα πληθωρικές οι τελευταίες φάσεις και από τις δύο ομάδες. 30-20 λοιπόν το σκορ που έχουμε μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά. Οι δύο ομάδες είχαν τα ups and downs τους και στις δύο περιόδους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα μετά από 6 περίπου λεπτά, αρκετά περισσότερα από τα 4 με 4,5 και 5 λεπτά που συνήθως κρατάνε οι ανάπλευρες στα διαλύματα. Όλα έτοιμα λοιπόν, πρώτη κατοχή είναι για τους τεχνικά γηπεδούχους, οι οποίοι προηγούνται με 10 πόντους. Δεν πάθα πήγε να βγάλει ο Γιαχρίδης στον Χατζη Μπακαλέλη, η οποία δεν πήγε σε αυτόν ποτέ. Ο Λεβάντης έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερος, τώρα ο Χαλεπρίς έχει πάει πάνω του. Βαλίδας. Καμάρα στην κορυφή ζήτησε ο Χριστόφος, πήρε στα 11, θα κοστάρει δύο παίκτες πάνω, την πάρει την τρέξη, δεν κατάφερε να πάρει ο Κολεμάνης. Θα λεπτήσει, έχει πάρει την παλέξη, θέλει να τρέξει. Για να κλέψει ο Κολεμάνης ένα jump shot θα το πάρει τελικά ο Κόγιο, αλλά είναι άστοχος. Θα λίδα στο rebound, Καμάρας. Και θα πάει στο Χριστόφορο, θα κοστάρει και πάλι, όχι θα γυρίσει αυτή τη φορά, μετά από μια προσπίση κατάφερε να γυρίσει το Χατζημακαλέλη, το εξαιρεμένο χέρι του προσωπικού του αντιπάλου, 30-22. Χαλεπλής. Χαλεπλής έχει βγει από πολλά σκρινς, από δύο τουλάχιστον ο Γιαχρίδης. Καταφέρνει να συγκριθεί στην μπάλα σε πρώτη φάση, πήγε ο Καμάρας. Τζάμπολ. Συγκριθεί μετά από τον πάγκο των Νεβεραγγέν. Και Τζάμπολ και το Βελάκι έδειχνε και γυρνόμαυρους, Νεβεραγγέν. Καμάρας επαναφέρει. Θα δώσει τον Ψαλίδα και αυτός θα κατεβάσει το πίσω, μάλιστα. Καθώς είναι υπάρχει τον Γιόρδο, θα κατεβάσει αυτός. Την νέα επίθεση των Γιώμαυρων. Γιόρδος κάνει μια βόλωση δική του και θα πάρει τώρα την μπάλα. Για μου και πέναντί του. Ψαλίδα θα γυρίσει με ένα δεξίχο, πολύ δύσκολο, άστοχο. Ο Γρήτης θα κατεβάσει. Εδώ είναι παίκτης, φωνάζει ο Γιδίλος από τον Βάγκο. Χαλεπλής. Επίσης πάνε παίξει σύρπες στο προσωπικό του δίπολο του Κουλιμάνι, ένα jump shoot είναι άστοχο, το ταλαιπώριζε αρκετά. Γιόρδος στο rebound. Καμάρας. Γίνα γίνα να δώσει μπάλα, λέει ο Τίλας ο διατρής άστοχος. Ο Μιλιόρδος στο Βρανίκης δεν λέει airball. Κάτι άλλο που δεν κάνει το πω αυτή τη στιγμή. Anyways, airball δεν ήταν, αλλά είναι άστοχος. Πέρασε το γύρο τώρα ο Γιαμούκης. Είχε βρεθεί αρκετά ελεύθερος ο Κόγιου, αλλά δεν το εκτελέστηκε ο Γιαμούκης. Μαρκαρισμένο τρίποντο από τον Μιλιόρδο, είναι άστοχος, ο Μιλιόρδος τρέχει, θα συγκριθεί στην μπάλα από τον Ψαλίδα. Πάει μόνος του μέχρι μέσα από το αριστερό, ανάποδο! Έστοχος. Ανάποδο, όχι ακριβώς, κάτσος γύρισε για να κοιτάξει τον Ούσα. Παρέσιρη στιγμή, 30-24, ένα μικρό σερί, 4-0. Είναι 4, δηλαδή στην τρίτη περίοδο του για 3 θέλει να το σπάσει, αλλά είναι άστοχος, πάει το σίδερο του Χατζημακαλέλης, μακαλισμένο τρίποδο. Δύο ψηλοί πάνω ο Καμάρας για 3. Ναι, στοχος! Αμυντικός μακαλισμένος. 30-26, σκοτσμένο time out του Γαλλίου Αποστόλου, τρέχοντας ένα σερί 0-7 πλέον η Never Again. Έχουμε φέρει τούμπα εντός εισαγωγικών για να το πούμε πολύ απλά και λαϊκά το παιχνίδι. Καθώς 30-20 πόντι θα τη λήξη του πρώτου μισού. Καθιστούν το παιχνίδι τέτοιο με χαμηλό σκορ. Και ένα 0-7 σερί σε ούτε 3 αγωνιστικά λεφτά είναι αρκετό για να αλλάξει τις ισορροπίες. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα. Έχουμε πρώτα μια νέα τάκα, η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει να κουράζει λίγο αυτό, αλλά αφού αυτό κάνουμε, επιστρέφουμε στη ζώνη Καρίνα. Λοιπόν. 7-17 για τη λήξη της τρίτης περίοδου, πρώτη κατοχή είναι μετά το time out για τους Miami Heat. Αυτοί ήταν και αυτοί που κάλεσαν το time out προφανώς. Miami Heat, οι οποίοι ψάχνουν ακόμα τους πρώτους πόντους τους στην τρίτη περίοδο. Χαλεπλής, θέλω να πάει στην game Κόιου, μάρκαρε ο Καμάρας, είναι άτομος, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound και πολύ καλή. Αν ήταν από το προσωπικό δίπολο του Χατζημακαλέλη, αλλά κατάφερε να τον κερδίσει 32-27. Μινιόρδος. Καμάρας. Την κορυφή ζήτησε ο Ψαλίδας, δεν θα πάρει σε πρώτο χρόνο. Θα δώσει ένα screen τώρα στον Κουλεμάνι, ο οποίος πήρε. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει, πήγε να φωτοστήσει ο Κουλεμάνι στον Ψαλίδα. Υπάρχει φάουλ από τον Κουλεμάνι τώρα. Ψαλίδα το 5 ανοίγεις έξω. Ο Κουλεμάνις πήγε να κάνει. Θα παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα και τα κατάφερε. Τον ακολουθεί και ο Πόλιο είναι έστοχος. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 32-29. Στους
τρεις πόντους η διαφορά πλησιάζουν όλο και περισσότερο ακόμα και μετά το time out η Νευραγγέλ. Μέσα ένα screen ο Χατζημακαλέλης στο γιαμού και δεν το εκμεταλλεύτηκε. Άλλαξε ξανά Χατζημακαλέλης αυτός τα screen του Γιαβρίδης. Θα σταματήσει τρίπλα ο Χατζημακαλέλης, κάστη πάσα στο Βαλεπλή, θα καταφέρει να ζητήσει δεύτερο χρόνο, 5 δευτερόλεπτα. Δίνει ένα screen ο Χατζημακαλέλης μετά από ένα side step, είναι άστοχος, έχοντας θα απελευθερωθεί. Καμάρα στο rebound. Πάσα βρήκε τον Ψαλίδα, ο οποίος θα βρίσκει την μπάλα στο καλάθι. Έχοντας βρεθεί ελεύθερος μέσα στη ρακέτα. Θα ανοίξει ο Καμάρας, χρησιμοποιώντας την πίνα του, 32-31. Αλεπλής. Μεδίδης. Χατζημακαλέλης. Υπάρχει που λεπίσει τα 6 δευτερόλεπτα. Θα πάρει ένα σημείο τον Πόγιου. Αλεπλής. Υπάρχει deflection από τον Κουλεμάνη. Μπάλα δεν πήγε στον Πόγιου. Έτρεψε ακαριέα ο Κουλεμάνης εκεί πέρα. 1,5 δευτερόλεπτο για την επίδυση πλέον των Miami Heat. Για να δούμε αν μπορούν να βρουν κάτι. Έτσι το Ρώμιο με τη φάση του Στεριόπουλου στις 14 του μηνός. Με το απίστευτο τρίποντο. Ένα jump shoot είναι άστοχο από τον Βαγκαλέλη. Καμάρα στο rebound. Γιώργος. Ο Λίδας έχει βάλει πλάτη σε δύο παίκτες. Στόφερος πήρε μια προσποίηση. Ένα jump shoot είναι άστοχο ο Κλεμάνης. Επιθετικό rebound από τον Στόφερο. Θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε με το αριστερό χέρι. Ένα υπόγειο layup θα πηγαίνει σε δύο βολές. Από φαλ που έγινε. Είναι το 2. Λοιπόν, αν ευτοχίσει και στις δύο, θα περάσουμε για πρώτη φορά μετά από πολλή ώρα. Πρώτη για πρώτη φορά στο παιχνίδι είναι έβρα και μπροστά. Έφερα στην πρώτη 30-20, με το οποίο αποχαιρετήσαμε το πρώτο ημίχρονο, έχει γίνει 32-32. Αυτό στη δεύτερη, αμυντικό rebound. Αυτό που είπα προηγουμένως για το τρίποντο του Σεργιόπουλου, όσοι δεν ξέρετε θα το δείτε και θα το θυμάστε πολύ καλά, είμαι σίγουρος. Στο επόμενο top 10 όταν βγει, είμαι σίγουρος ότι θα φιγουράρει πάρα πολύ ψηλά, μπορεί ακόμα και στην πρώτη θέση. Μεγρίδης. Ζήτησε και πήρε ο Κόγιου. Καμάρας Μπενεδίδου τον επιτερεί. Το 4 δευτερόλεπτο θα παρεπλήσει, έχει την κολυμπάνια Μπενεδίδου. 2 δευτερόλεπτο ένα running floater πήγε και δεύτερος παίκτης ο Ψαλίδας πάνω στην προσπάθεια 34-32. Τι να σταβάζει με τον κοντό του, δεν πειράζει καλή άμυνα λέει τώρα. Έχω γίνει λίγο ηχείο των δύο ομάδων απόψε, έχω γίνει λίγο και speaker με μια διαφορετική εναλλακτική έννοια, αν θέλετε. Καμάρα σου για τρεις μαρκαρισμένος άστομος, Κόγιου. Τον τυπάω, Γιαμούκης, ο Βακαλέλης. Το Καμάρα Μενεδίου πήγε και ο Χριστόφορος. Ο Κουλεμάνης κατάφερε να κλέψει μία ακόμα μπάλα, το δεύτερο κλέψιμο. Τρίτο διορθώνο που κάνει, ευθύνη την μπάλα στο καλάθι. Κάτα χειροκροτούμενος από πάγκο και εξέδρα, την 26έδρα. Είναι εξουσιαστικά και ψυχολογία, αλλά όταν κοιτούν σε καλάθια των κυκλώμαυρων, λογικά αυτούς υποστηρίζουν. Αλεπλής. Δύο παίκτες πάνω απέναντι του. Και από τα screen θα πάρει ο Χατζημακαλέλης. Στόχρο απέναντι του Γιαρτέιντης, ο Γιατρής είναι άστοχος. Και βάζει τη συμφάνιση επιθετικό rebound τον Αλεπλή, ο οποίος ήταν εκεί πέρα. Και φάουλ που έχει θεωρηθεί στον Κουλεμάνη και είναι χαμηλά. Μίτσο, Μίτσο, το 33 από εδώ πόσα έχει. Μάλλον θα περάσει εκτός, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ ή κάποια παράβαση. Το δεύτερο φάουλ του Κουλεμάνη που έγινε προηγουμένως. Ποιον την έδωσε? Στον πάγκο. Οκ, σωστό. Τεχνική ποινή. Αν δεν κάνω λάθος τον Αποστόλο. Ο Άρας εκτελέσει την βολή αυτής. Είναι έτσι μας. Στον πάγκο.
Μια μπάρα στα χέρια από την Σάκηλα. Για το επόμενο παιχνίδι, μόλις πέρασε την πόρτα του Σαν Καρίνα. Θα παίξουμε με τους Μπαστιτόσαυρους του για τρεις. Ο Γιώργος είναι άστοχος από την κορυφή. Υπάρχει μάχη για το rebound. Προσπαθεί να το κατοχυρώσει. Ομυρικές μάχες και θέλει να συγκρατήσει την μπάλα, αλλά έχει πατήσει με το σώμα του την πλάγια γραμμή. Έχει κλειστεί από δύο παίκτες. Νομίζω ότι θα βάζουμε τον εαυτό. Έχει κλειστεί από Χριστόφορο και Καμάρα. Ο Γιώργος. Να γυρίσει μπάλα λίγο. Να γυρίσει μπάλα λίγο. Τελίδας. Πουλεμάνης. Πάρε τα σκρίνα του Ψαλίδου. Ο δεύτερος παίκτης πάνω του τώρα για να τροφοδοτήσει τον Ψαλίδο, ο οποίος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Τελικά. Παλεμπλής. Για το coast to coast πήγε να βγάλει μια υπέροχη πάσα στην κίνηση. Θα βγάλουν δύο παίκτες και κατέφθαν την μπάλα από το να πάει στον καφέ, ο οποίος θα επαναφέρει τώρα. 18 δευτερόλεπτα με την κρίση. Για μου γκίσει. Μια ώρα σήμερα έχει απελευθερωθεί. Ο γιατρής είναι άστοχος. Μετά από διπλή αναπήδηση. Αυτό το voice crack δεν το άκουσε κανένας. Καμάρας πήρε το rebound και πήρε και το foul από τον Γιαμούκη. Αλλαγή. Για να τον ξεπεράσει, drum roll please, raise your bets. Το Μιτζόγλου θα περάσει στο Μιλιόρδου. Τρία να μην σουτάρει απ' έξω το Ρούσο κολλημένα στο ράδιο της Δίλας. Ούτε ο Καλτιτζόγλου σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δίλα και με τις οδηγίες του θα κολλήσει πάνω στο Γιαμούκι για να μην σουτάρει για τρεις. Στην πρώτη περίοδο πράγματι είχε βάλει δύο τρίποντα. Καμάρας. Καμάρας, βάλω να περάσει εκτός. Θα παραδείξει στο over dribbling τώρα ο Δίλας στην Καμάρα. Θα λέει από τώρα με τον Λένιο Τελίο Ρεύς. Λουμάνης. Στόφορος. Για να βάλει μια σκεστή πάσα, έκανε μια προσπίση, μια δεύτερη. Θα προσπαθήσει να σκοράρει, είναι άστοχος. Θα δείξει τον Μπακαλέρη καθές. Στην πάσα στον Φελεπίνα, ένα running floater, είναι άστοχος αυτός. Θα δείξει τον Μπακαλέρη και το επιθετικό rebound και κατάφερε. Καμάρας. Καθώς πήρε από τον Ψαλίδα. 17 δευτερόλεπτα Καμάρας. 15 δευτερόλεπτα τώρα, 8. Δεν υπάρχει φάουλ από τον καφέ, κοίταξε λίγο ανοίξει ο Στέλνι με τον 2 ρεύς. Όλα καλά για τους Miami Heat. Αλλαγή! Καμαράς. Αρχαιολογή, θα περάσει στη θέση του Καμάρα, θα μιλώνει τώρα το σχήμα. Το έχει την Ρόμαυρο. Διαμούχης και παραφορά ο Καμάρας. Πάνω του όπως είπε ο Τιτρίλας. Καφάς, καφές, γλιδώνω. Ένα jump shoot μετά από κάποιους προσπίσεις. Είναι άνθρωπος, όσοι σου τις μπάρες από το Χατζηβακαλέλη στο Γιαμουκί. Καφές, πήρε από τον Κόγιου, 7 δευτερόλεπτα. Καφές ζήτησε και πήρε ο Χατζηβακαλέλης. Καλεπή ζήτησε, αλλά δεν πήρε ένα jump shoot από το ύψος των ελευθερών. Βλόν εύστοχος μαρκαρισμένος, το τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης. Στα 2 δευτερόλεπτα ο Χατζηβακαλέλης, 36-35 μπροστά και πάλι Miami. Μία σου και μία από το παιχνίδι ώρα, όσον αφορά και το σκοράρισμα. Δύο ψηλοί πάνω φωνάζει και πάλι ο Καμαράς. Δεν μπορώ να ξεχνάω όλα αυτά εννοούσε. Οι τρίπλες για μην τις δεν είναι πλέον πάνω του. Καλτιτζόγλου. Μίξε το πήρε ο Ψαλίδα με τον jump shoot. Την μπάλα μπήκε, μπήκε και ξαναμπήκε. 36 λεπτά και πάλι μπροστά είναι τώρα και πάμε για ένα roller coaster στο προβάδισμα, όπως φαίνεται. Προσδεθείτε. Βάλτε τις ζώνες σας. Όλα αυτά τα γνωστά, όχι, okay, σταματάω. Καλεπλής. Πάρε ένα σκρίνα από τον καφέ. Του δώσει τώρα. Έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερος για να μην πάρει ένα τρίποντο. Το πήρε, ευστόχησε ο καφές! Μπράβο, θα είναι ο Τάραντι είπε από τον πάγκο Αποστόλ. Έτσι μου φάνησε, έτσι. Ένα λεπτό για τη συμπλήρωση των 30 αγωνιστικών. 39-37, Σαμαράς. Στην πολύ μονάδα του Τίλασσο, προδίκαιο ο Σιρόπουλος. Ανείχνευσε το play. Και έδειξε την μπάλα εκτός, ο Λεμάνης θα επαναφέρει. Σιρόπουλος με περάσει στη Ψαλίδα. Εκεί που ήταν ο Ντίνος, το ένα έτσι. Στην άμυνα τώρα. Ναι, αλλά έχει στην άμυνα στον καφέ δηλαδή. Σιρόπουλος και καφές, αναμετρούνται.
Για λίγο τουλάχιστον στο Μαράς. Ήταν να σκρέψει το ψόφρο. Ανοίγει το βήμα του. Σιρόπουλος ένα jump shoot στα 5 δευτερόλεπτα. Είναι έστοχος. Την ώρα που τελείωνε ο χρόνος επίσης 39 όλα. Τον Βακαλέλης. Με δύο φάουλ εδώ στο μόνο του Κουρεμάνης. Ο Ιω θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Είναι έστοχος. 41-39. 20 από τα 22 δευτερόλεπτα είναι για τους Νέβερα Γκέμ. Στην λήξη του τρίτου καλέπτου και του τρίτου καλέπτου. Σαμαράς. Διφλέξει ο Θυρόπουλος. Έκανε κόψιμο προς τα μέσα. Και εκεί που πήγε να δώσει την μπάλα ο Κλεμάνης και πάλι πήγε την διφλέξη. Όταν μπάλα θα περάσει εκτός. Είναι για τους Miami Heat. 15,1 δευτερόλεπτα. Όλα για αυτούς. Βρίσκονται μπροστά με 2. Ο Βακαλέλης. Θα λεπνείς. Φάουλ που έχει κλειδίσει τον Κλεμάνη, είναι το τρίτο δικό του. Το 6. Για μήκες είναι δίπλα στο Πόλιο, όταν θα πάρει τις παρακαφές. Ο Βακαλέλης Πόλιο τώρα έχει βρεθεί ελεύθερος, θα απελευθερωθεί ακόμα περισσότερο. Είναι εύστοχος τελικά, buzzer beater. 43-39 για να χάσει δύο φορές την μπάλα. Θα πρέπει να συγκρατήσει. Εδώ πρέπει να κάνει μια diverse spin move. 43-39 λοιπόν. Κάτι λέει ένας από τους δύο ρεύσεις, τους δύο αρχηγούς, σε Γιαννίνη και το Τιν αντίστοιχα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το τέταρτο και καθοριστικό δεκάλεπτο. 43-39, στο συν 4 η Miami Heat είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν. Στον Καρίνα το σκόρ είναι στο 43-39. Στο δικό δοχείο είναι και από τους Μαϊάμι της κατοχυλέδεξης της τέταρτης περίοδου. Θυμίζουμε και οι δύο ομάδες που έρχονται από ΙΤΑ, από Βαμπούλα, DC και Sky's The Limit αντίστοιχα. Για κάποια από τις δύο ομάδες θα έρθει η πρώτη νίκη απόψε. Δύο παίκτες πήγαν στο χειριστή. Προηγουμένως το δευτερόλεπτο υπέροχη πάσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Κόιου. Για να σας δείξω δύο φορές τουλάχιστον την μπάλα στην προηγούμενη επίθεση. Όχι μόνο δεν χάθηκε, αλλά ήταν πολύ εντυπωσιακή φάση. Σαμαράς θα κερδίσει το πρώτο φαουλ της τέταρτης περιόδου. Χαμηλά προφανώς. Κατοχή της Σιρόπουλος από έξω. Σιρόπουλος πήρε τελικά. Είχαν μια προσποίηση ο Χρυσόφορος του Μπυριοκαλτζόγλου. Κλεμάρης στα 7 δευτερόλεπτα θα πάρει ένα screen. Από το Σιρόπουλο μέχρι μέσα σκαστή πάσα. Είναι αρκετά πίσω του πριν και ο Χατζημακαλέλη του Δόντου Χριστόφορο. Πολύ παίκτες από τους Μπακετός όπως έχουν έρθει. Έχει τώρα φτάσει στο Καμικαρίνο. Καλή πλήση. Αν δεν κάνω λάθος, αν έχει περάσει βασικά εκτός, έχει περάσει πολύ λίγο. Θα την Βακαλέλης, καφές. Στο Χαλεπίτζε πήρε. Αλλά φωστάρει ο καφές, θα γυρίσει. Έβαλε το καλάθι, αλλά δεν μετράει, λέει ο ρεφ, ήταν ακριβώς δίπλα. Φόλ που κέρδισε από το Σιρόπουλο είναι χαμηλά. Κόγιου. Βακαλέλης, θα κλέψει ο Σαμαράς, θα κάνει μια σταυρωτή, θα κάνει μια reverse στο κέντρο της πέντου της Τίλας, καταφέρνει να κρατήσει σε δεύτερο χρόνο, έχει περάσει και ο αρχηγός των Νεβεραγγέν. Θα κάνει μια προσθήση στα 13 δευτερόλεπτα, υπάρχει φάουλ χαμηλά, θα συγκρατήσει ο Χατζηβακαλέλη. Θα σώφρωσε μια ακόμα αναφορά, Σαμαράς. Σαμαράς. Στάθηκε, είναι εύστοχος. Στάθηκε αρκετή ώρα στον αέρα. Ο, πολύ καλή πίεση. Και εντυπωσιακό καλάθι, 45-41. Πώς φερνίστηκα εκείνη την ώρα και μια φορά την απαραίτητη ενθουσιασμό. Έχει πέσει κάτω, ο Διθύλας σηκώνεται. Θα μετρούσε αυτό το καλάθι αν έπαιρνε από το Χαλεπνί. Θα αρχίσει σε... δύο βολές. Γκάρτον Μαϊάμι.
κάτσε με την πρώτη καλεβλήση. Αυτό κόψε. Πώς η δεύτερη, 47-41. Δύο ψηλοί πάνω και πάλι φανάζει ο Σαμαράς. Πάρει ένα screen από δύο παίκτες, σε έκαναν σάντουις στο συγκεκριμένο Χαλεμπή, ο οποίος θα πέσει κάτω και ο Τιτίλας και πάλι θα σηκωθούν τώρα όλα καλά. Σιρόπουλος, ένα jump shoot αποφασιστικό δίποντο. Είναι έστω από τον Καλτζόγλου, ο οποίος θα βάλει το περισσότερο χέρι του ψηλότερου Χατζη Βακαλέλη. Ψηλότερο καθέρι αυτό εδώ, περίπτωτα το 0 με το 1. Μία ίσον καμία που λέμε. Χαλεμπής, Χαλεμπής. Τι λέμε, πέσει πάλι κάτω, τον ανάγκασε και αυτό να υποπέσει στην παράβαση των βημάτων. 47-43 και κατοχή για τους και την πνεύμα τους. Μέσα και πάλι θα κοπεί όμως ο Σαμαράς, πήγε αποφασιστικά. Κόριου. Για να κάνει κάτι πολύ περίτεχνο, θα κερδίσει το φάουλ. Ο Χαλεπλής. Από τον Τιτίρλα και είναι πάλι βολές για τους Miami. 2,5 λεπτά in στην τέταρτη περίοδο. Έγινε πολύ φυσικά το παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο, όπως είναι λογικό από μια άποψη. 2 και 3 τα ομαδικά φάουλ που έχουν οι δύο ομάδες για τα screen και πήρε την μπάλα ο Καλτιτζόγλου. Σιρόπουλος ζήτησε αλλά δεν πήρε. Στη δεύτερη φάση θα κοπεί ο Καλτιτζόγλου. Κάτω Χατζη Βακαλέλη. Σταύρος είναι ακόμα στον αφορά. Τίρλας. Ζόγκου στα 4 δευτερόλεπτα έχει σταθεί, θα εκτελέσει, είναι και πάλι εύστοχος! 49-45, 4 σερίς για την πρώτη. Ω, πυροδότημα από τρεις παίκτες στον Έβερα Γκέν, σχεδόν συγχρονισμένο για πάνω από 3-4 κλαμπς. Έχω φέρει το υπερβολικό ελεύθερο χρόνο, anyways, Χαλεπλής. Βάρει ένα σκρίνο, ο Δήλος παραμένει πάνω του. Ο Καφές θα γυρίσει, πήγε να βγάλει μια πάσα στον Καζίπα Καλέλη, που κατάφερε. Ο Καφές Σαμαράς. Τώρα τρέχει η Τίρλα σου για τρεις. Είναι εύστοχος! 49-48 μιλάει σε μια πολύ κρίσιμη ώρα ο αρχηγός στον Έβερα Γκέν. Είναι πάνω του Βαγκαλέδης. Έχει την βάλει κάτω του Τίρλας αλλά όλα καλά. Χαλεπλής. Σου για τρεις θέλει να απαντήσει. Μέσα και αυτός! Η Τίρλα άρχισε να πάει πάνω του, έκανε και τη σχετική χειρονομία στον πάγκο. 52-48. Ενώ σκόρτια κατέφυγε και τις δύο ομάδες. Σταμαράς. Καλτιτζόγλου. Ζήτησε ο Τιτίλας, δεν πήρε ο Σιρόπουλος. Η πλάτη του καφέ. Τιτίλας θα πάρει τώρα, πάει μόνο στο μέση, πήγε να πάρει το φάρο και τα κατάφερε. Είναι για δύο βολές. Με τον αγκώνα, όπως δείχνει ο ρεφ. Πάρει το... Πάρει τον καφέ. Αναγκαίας φανάζει ο Καμάρας. Μου δοθεί τρεις παίκτες. Καμάρας με νιώλος του Κρεμάνης. Για να δούμε ποιοι θα περάσουν. Την πρώτη ευκαιρία. Τίρας στις βολές. Άσχος την πρώτη. Λυκά Καμάρας και Μιλιόρδος λογικά θα περάσουν ενός. Φερμάνης. Λυκά πίσω του μάγκο. Έτσι όπως η δεύτερη ο Τίρας 4 σε ρίχο. Στέλνουν τώρα τη διαφορά στους τρεις. Πράγματι, α όχι και ο Γκουλεμάνης θα περάσει εδώ. Σαμαράς Καλτιτζόγλου. Σιρόπουλος στον πάγκο. Θα φαίνω όλα να τον καλωδούσουμε. Καλεφής, σταματήσει τρίπλα. Καφές. Καμπτώνου. Έτσι ξεκινήσει, βρήκε την πάσα στη γωνία του Χατζηβακαλέλη στα 10 δευτερόλεπτα. Στόπρος απέναντί του. Για σκαστή πάσα τελειώνει ο χρόνος επίθεσης, πρέπει να πάει μέχρι μέσα, αυτό κάνει. Αποστόλου ο Λινιάς, θα πάει με το κόλμπαουντ
κάνει μια βόλτα, Μπιόρκ στο πέναντί του. Παίρνει το μπέκ στα πόδια, πήγε να βγάλει μια πάσα, δεν τα κατάφερε στον Αποστόλιο. Χρειαστή πάσα από την φορά από τον καφέ. Πολύ δύσκολη προσπάθεια παίρνει στον Μπιόρκ από τον Κόιου. Για να κλέψει την μπάλα, χαλακτήσει σαν νίντζα και τα κατάφερε από τη στιγμή. Τον Τουρεμάνι. Μέσα ο Γιωργίδης, ο αρχηγός του Μαϊάμι, την πάρει τη φλέξη στην πάσα του Τίλα. Μετά πρέπει να κλέψει προς τη μήνυμα Αποστόλου και να συγκρατήσει όσο τελικά ο Χαλεπνής του δώσει ομπειρική μάχη. Αποστόλου στην επαναφορά. Χαλεπνής. Πάρε μέσα με τον Μακαλέλη. Πάρει ένα screen και από τον Γιαγρίδη στα 12 δευτερόλεπτα. Πάλι Γιαγρίδης, με τον Μακαλέλη θέλει να αποστάρει. Γυρίζει, κάνει μια ωραία προσπίση, στάθηκε στον αέρα, είναι άστοχος. Παρά το προσπάθεια για φυσικό inbound από τον ίδιο, στο φορός καθαρίζει τη φάση. Δίπλας. Λεμάνης, θα περάσει το τελευταίο πεντάλεπτο της τέταρτης περίοδου και συνεπώς της κανονικής περίοδου. Μετά από προσλέσεις προσπίσεις πάει μέχρι μέσα. Επιθετικό φάουλ του Καμάρα πριν βάλει το καλάθι. Στον καφέ, ο οποίος έχει χτυπήσει στο πρόσωπο. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Επιστροφή λοιπόν στο Σαλιχαρίνο, ο καφές έχει περάσει στον πάγκο. Έχει χτυπήσει στο λαιμό κάπου εκεί στο διάφραγμα, δεν κάνω λάθος. Διορθώνω, δεν έχει χτυπήσει στο πρόσωπο. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Έχει περάσει στον πάγκο. Ο Λεπλής για τρεις είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη από τρεις παίκτες. Ο τέταρτος τελικά ο Γιαμούτσι θα πάρει. Και θα ανανεώσει την επίθεση 10 δευτερόλεπτα. Αποστόλου. Δύο παίκτες πάνω του. Θα καταφέρει να κλέψει ο Καμαράς. Ο Μάρας, τη Τίλας έπεσε τη βαλικάτα, έτσι το φύλλο όλα καλά. Μάρας, μέχρι μέσα, στάξει στον αέρα, ασφυκτική πίεση, θα οδηγήσει στην παράβαση του φαουλ. Θα πάει ο έμπειρος forward των Never Again. Στη γραμμή από το φαουλ του κέρδισε από τον Αποστόλου, 4-4 τα ομαδικά. Οποιοδήποτε φαουλ στέλνει τον οποιοδήποτε παίκτη στις βολές από εδώ και πέρα. Και για κανονική και για... Και η κανονική περίοδο και για παράταση ενδεχομένως. Το σενάριο αυτό είναι ανοιχτό. Ο Μάρας παίρνει τον χρόνο του. Άστοχος στην πρώτη. Βγάλει τις βολές του Λεωθυρόπουλος από τον πάγκο. Παίρνει τον χρόνο στη δεύτερη. Είναι εύστοχος στη δεύτερη. 52-50 διαφορά παίρνει στο καλάθι. Καλεπτής. Γιώργος, εσύ, πολύ καλή άμυνα, πολύ καλά mind games με τον Γιαμούτσι και δεν το συμβάλλα και να την άει. Με τον Μακαλέλης, κοίταξε τον τρίποντο, ήθελε να σουτάρει, ο Χριστόφρος πήγε πάνω του, υπάρχει... Προσπάθεια να συγκρατήσει την μπάλα ο Καλεπτής, αλλά μπάλα θα περάσει εκτός διαδικής του χείρας. Λίγο... Έχει ακούσει και λίγο φιλολογικό αυτό. Φιλόλογος μου στο Λίγιο θα ήταν περήφανη. Πάνω το 13 που μου είχε βάλει. Anyway, Καμάρας θα κατεβάσει την επίθεση. Ο Γιώργος ήταν υπέρα αλλά δεν πήρε χέρι με χέρι από τον Καμάρα. Αυτός πάει μέχρι μέσα με αριστερό layup, είναι άστοχος. Το ταμπλό και σίδερο. Χριστόφορος πήγε και το rebound το κατάφερε. Υπάρχει, θα υπάρξει deflection πράγματι. Και Τίρλας και... Γιαμούκης, τζάμπολ, κάνει 20 για βολές, δεν υπάρχει φάουλ. Το πελάκι δείχνει αυτό που το πελάκι δείχνει. Κάτι αντίστοιχο του the heart wants what the heart wants. Τη Τίλας είναι στην επαναφορά. Τα κλαίνει η δεύση μεταξύ τους. Τίρλας θα πάει στην επαναφορά. Γιώργος. Γιώργος και Τίρλας, οι δύο γκάρτες στην περίμετρο των Εμεραγγέν. Ο Σόφρος έχει κλειστεί από 2-8 δευτερόλεπτα. Καμάρας. Ο Λεμάνης είχε βρεθεί ελεύθερος, δεν πήρε την μπάλα. Πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες. Πήγε και τρίτος πάνω στον Καμάρα. Δεν κατάφερε να τον περιορίσει επαρκώς για να μην σκοράρει. 52 όλα.
χαμηλό, εξαιρετικά χαμηλό σκορ το παιχνίδι. Ανάλογο του ρυθμού νομίζω που έχουμε δει, υπάρχουν κάποιες αναλαμπές όσον αφορά το ρυθμό, γίνεται πιο γρήγορος, αλλά η ομολογία είναι χαμηλός. Υπάρχει φάουλ τώρα. Κορμίσιο στον Χριστόφορο Κουνανίδη. Τρία. Είναι το τρίτο δικό του. Χατζη Βακαλούλης θα εκτελέσει οι βολές. Άστοχος. Στην πρώτη βολή. Άστοχος στις τέσσερι. Σύρμα την παραπέκτη στο νωρίς να συζητήσω να αυτό. Θα πω και όλοι σαν γύρες. Καμάρα στην παραφορά. Πίεσε ο καφές. Μα έχει πάει πίσω από τον Κουλεμάνη. Πρόσφυγε το φωνάζει ο Τίλας. Κουλεμάνης. Γιόρδος. Καμάρας, χέρι με χέρι, άλλαξαν δυο τους. Καμάρας, 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 πήγε και βοήθεια πάνω του, υπάρχει επιθετικό φάουλ και πάλι από τον Καμάρα. Δεύτερο τελευταίο φάουλ στην ίδια περίοδο. Να δούμε αν αυτό θα είναι αρκετό για να αλλάξει την δυναμική του παιχνιδιού, καθώς έχουμε περάσει τα τελευταία 2-41, το σκορ είναι στο 52. Ενεργητικό και για τις δύο ομάδες, Καμάρας έκλεψε την μπάλα. Διπλέξον από την πάσα του καφέ. Θα καταφέρει να συγκρατήσει. Για μου έχει πάει πάνω, το έχει μείνει στο παρκέ. Τι πάσα έβγαλε ο Καμάρας. Ανάποδο λέει από τα λάθη και φάουλ από τον Κουλεμάνη. Πάση είδαμε μόλις τώρα. Εννοείται, ξυπακούεται αυτό. Εννοεί και το γεγονός ότι θα σημειώσει τη φάση. Θα μου προτροπεί από τη γραμματεία. Δεν τα λέμε αυτά. Εννοείται. Ο Λιμάνης είναι άστοχος. Στην βολή, 52-54 παραμένει. Έχει να κλέψει τώρα την μπάλα και αυτός από τον καφέ. Ποιος πάει μέχρι μέσα, το coast to coast, το χρευτικό στον αέρα ανάμεσα σε δύο παίκτες. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος. Καμάρας. Πάρει να σκέφτω Χριστόφορο, δεν άφερε να συγκρατήσει στα 16 δευτερόλεπτα. Γιώργος. Χριστόφορος. Στα 10 δευτερόλεπτα Κουλεμάνης. Καμάρας θα πάρει χέρι με χέρι, επισήμω όχι τελικά. Επισήμω συγκρότης, θα είναι στη ζώνη Καρίνα. Κατάφερε να συγκρατήσει ο Κιαμούκης, έχασε ο Κουλεμάνης. 2-1-2-1, έχουν επιστρέψει άλλοι δύο παίκτες. Καφές. Το του Σιρόπουλα πρόβλημα να δω καλά. Ο οποίος τρέχει η ζητήση. Φάουλ για δύο βολές. Έχει πληρωθεί στον Μιλιόρδο. Στο καφέ διορθώ, ε. Συνέβησε το ένα με το ένα. Time out που έχουν καλέσει τελικά είναι ever again. Οι οποίοι βρίσκονται μπροστά με δύο πόντους. Έχουμε συμπληρωμένα ομαδικά φάουλ. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά στο παιχνίδι. Το οποίο έχει στάτους κόψη του ξηραφιού. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο ο καφές θα εκτελέσει βολές. Διορθώνω τη διόρθωση στο Μιλιόρδο, είχε κάνει το φάουλ, ο οποίος καλά είμαι τώρα, είναι το 2 ρεύς. Με μια μικρή περιπέτεια η μπάλα είναι μέσα στο καλάθι, 53-54. Άσχος δεύτερη, δεν θα έχει το παιχνίδι, πολεμάζει στο rebound, έτρεξε και πήρε. Καμάρας. Καφές τον επιτηρεί για δεύτερη φορά. Πάρει μεσκένα τον Χριστόφορο Καμάρας. Είναι μόνος του μέχρι μέσα στα 14 δευτερόλεπτα. Ανάποδο λέει, απ' τι έβαλε και πάλι ο Καμάρας. 53-56. Στους 3 πόντους η διαφορά. Κατήχει για τους Miami Heat. Καλεπλής. Το Μάρις τον επιτηρεί, θα πάρει ένα screen. Το ζήτησε από τον παίκτη του Βεκαλέδη, θα πάει αντίθετα από αυτό. Πάει δεύτερο παίκτη και τρίτο πάνω του. Ωραία, πάσα στον καφέ. Δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Είναι επιθετικό rebound, έχει πέσει κάτω ο Καμάρα. Δύο ακόμα βολές για το καφέ. Πρώτη βολή ο καφές.
4 του Λεβάνης. Στο rebound 1-16. 53-56. Στην κατοχή ένα Βραγιέν πάει ανάμεσα από δύο και πάλι στέκεται στον αέρα ο Καμαράς και πάλι εύστοχο! Έχει σε ρίδι και την πόντι. Ο Φίλτος Γιαγρίδη ο οποίος κρατάει ήδη το... την ακάχη στο χέρι του. Μπαλέσει time out. 53-58. Έχουμε πολύ λίγο. Δεν έχουμε και πολλά να πούμε καθώς οι παίκτες τα δίνουν όλα στο παρκέ, τα λένε όλα. Με τις πράξεις τους μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, 53-58 το σκορτ. Πρώτη κατοχή μετά το time out που κάλεσαν οι Miami Heat είναι για αυτούς προφανώς. Στην επαναφορά Αποστόλου, ιδιαίτερη μυστικοπάθεια διακατήχε και τις δύο ομάδες, οπότε δεν κατάφερα να αποσπάσω πληροφορίες. Χαλιπνής 1-4 και το τέλος. Πάρει ένα screen από τον Καφέ, δύο παίκτες πάνω του. Και διαφορετικός στο ζευγάρι που την μάθηκε προηγουμένως ήταν πάνω του. 1 δευτερόλεπτο για Μούκης. Έχει μείνει μπάλα στα χέρια του Miami Heat. 53,6. Στο συν 5 συν κατοχή για τους χιτρινόμαυρους. Πιέστε φωνάζει από τον Μάκο Γιαγρίδης. Υπάρχει τεχνική ποινή. Έχει δοθεί στον Καφέ. Πολύ θα εκτελέσει ο Καμάρας. Ο Καμάρας, συμβολή αυτής. Μιλιόρδος στην επαναφορά, την Τίλας, ξανά Μιλιόρδος. Στην πίεση τώρα για τους Miami Heat. Οι Λεμάνοι θέλουν να παίξουν τον χρόνο και πολύ καλά κάνουν Never Again. Δεν έχουν κανένα λόγο να μην το κάνουν, κάθε άλλο. Όλο το χρόνο φανάζει κάποιος με τον πάγκο τον Never Again. Δεν υπάρχει φάλλο προς στιγμή. Και έχει πατήσει την γραμμή ο Λεμάνοι, βγήκε η άμυνα. Από τους Miami Heat. Με τους οποίους θα πάρει τώρα την μπάλα ο Καλυπής. 38 δευτερόλεπτα. Στο μείον 5 βρίσκεται η Miami Heat, πηγαίνει για το κλέψιμο και θα κάνει το φάουλ τελικά ο Κουλεμάνης. Θα λεβείς στις βολές λοιπόν. Τι μάτς βλέπουμε και απόψεις της όλη καλύτερα. Να άστοχο στην πρώτη βολή ο Καλυπής. Βιωζόμαστε λίγο ρεφ. Φερόμενος για το πότε να μπουν οι παίκτες στο ζωγραφιστό. Είναι έστοχος στη δεύτερη βολή, μία στις δύο από τον Καλεπλή. Ένα ακόμα zone press όπως είναι απόλυτα λογικό για τους Miami Heat. Βιέζουν σε κάθε μπάλα, σε κάθε κατοχή, μπάλα θα περάσει εκτός από τα χέρια του Καμάρα. Ζητάει το ταμπλό, πήγε πολύ κοντά κι άλλος το ταμπλό Αποστόλου. Έχει πολύ πάθος από τους Miami Heat, θέλουν πάρα πολύ να κάνουν την επαναφορά, βρίσκονται κοντά. Αλλά απέχουν τουλάχιστον 2 κατοχές στα 30 δευτερόλεπτα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, δηλαδή τρίποντο και φάουλ. Θα πάρει ένα screen, μια συνεδοχή εκεί πέρα από τον θα πάρει στα 5 δευτερόλεπτα. Στέκεται στον αέρα, είναι άστοχος. Ο Λεμάνης θα πάρει το αμυντικό rebound. 20 δευτερόλεπτα υπάρχει φάουλ από το Χαλεπλή. Έπισκο που έχω την εντύπωση. Θα τους ψυχήσει έστω και σε μια βολή ο Λεμάνης. Τα πράγματα που είναι πάρα πολύ δύσκολα, ακόμα πιο δύσκολα από ό,τι ήδη είναι για τους Miami Heat. Πρώτη βολή, 54-59, κάτω χείρος του Δούμνος. Τον Πάγκο και από εξέντρα. Ο Τζαμπτήρ είναι... Σχολές είναι άστοχος ο Κουλεμάνης, υπάρχει ένα ακόμα τζάμπολ. Μέχρι Χριστόπουλου και θα δεθεί. Time out. Αυτό το βελάκι έδινε τους Miami Heat. Θα είναι για αυτούς μετά το time out που έχει καλέσει αρχηγός τους. 18,6 δευτερόλεπτα για να δούμε τι μπορούν να βρουν στον επόμενο χρόνο. Όντες πίσω με 5 πόντους τεχνικά φιλοξενούμενοι. Τεχνικά και παιδούχοι διορτώνω. Miami Heat. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στους Ζώνη Καρίνα.
Άιντορ, φώναξε λίγο πριν να ανοίξουμε διάβρα εκ νέου ο Χαγρίδης χωρίς φάουλ, φώναξε ο Καμάρας αν δεν κάνω λάθος από τον πάγκο κατά τη διάρκεια του time-out, καλάθι και φάουλ! Από τον Καμάρα στον Γιαμούτζη, ο οποίος ταχύτητα βρήκε δύο πόντους και ψάξει έναν ακόμα την βολή που κέρδισε. Πάτε σε ψηλότερο παίκτη. Ούτε δύο δευτερόλεπτα έχουν εντύπωση ότι δεν κύλησαν. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο ήταν πριν από το time-out, τώρα είναι στα 15,4 το χρονόμετρο. Νέστοχος και στην βολή, ο Λίβερ στην γραμμή από τον Γιαμούκη. 57-59. Υπάρχει κάτι, η κατοχή είναι εκ νέου. Για τους Never Again, υπάρχει τώρα φάουλ. Κάτω φώναξε ο Γιαχνίδης από τον πάγκο. 13,5. Πάμε σε άλλη πλευρά. Έχει πολύ σκόβιο στο επόμενο. Έλα, έλα, ακόμα συναρπαστικό παιχνίδι καθώς όλα προμηνύουν μεταξύ Eastside Pillar και Βασιλός Αύρους. Νεανικότητα, πάθος, θα συναντήσουμε το αποδοτικότατο catch-up στο παιχνίδι από τη γραμμή των 65 ετών Βασιλός Αύρους. Όλα αυτά στο μετά. Το τώρα είναι αυτό που έχει σημασία και το τώρα μας πει ότι ο Τίτλας θα χάσει την πρώτη βολή. 97-59. Δεν έχουν time-out την πληροφορία του Γιάννη από τον πάγκο. Άμα είναι αφανάζει και ένας μικρός φίλος στον Εβραγιάν. Εύστοχος στη δεύτερη ο Τίτλας, για να δούμε, 57-60. Τελευταία επίθεση όλοι για τους Miami Heat, καφές. Καφές, όχι τρίποντο φωνάζει κάποιος από τους Εβραγιάν. Τους για τρεις, θα το πάρει μετά από μια προσποίηση. Η μπάλα θα σταθεί, θα κάτσει ανάμεσα στο Στεφάνι και ταμπλό. Έχω μείνει άφωνος στο τέλος. Δεν είπα καν ότι πήρε το σουπιατρίς από το η γωνία μετά από προσποίηση. Γιαμούκης θα έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Χρυσόπουλος δεν μπορεί, για να δούμε πόσες προσπάθειες πάρει ο ρεφ. Place your bets με την πρώτη και έβαλε και το καλάθι. Πάμε φάουλ φωνάζει ο Γιαχρήτης από τον πάγκο. Πιέζουμε 2,5 για το τέλος. Έφτασαν πάρα πολύ κοντά στο να ισοφαρίσουν με το σουπιατρίς του Γιαμούκη. Η Miami Heat. Χρυσόφρος την παραφορά. Ρουμάνης έχει πηγαίνει στο ρηθό γήπεδο. Θα μετρήσει για την τελευταία επίθεση του Ρουμάνης. Τελικό σκορ λοιπόν σε ένα συναρπαστικότατο παιχνίδι. 57-60. 1-1 για τους Never Again. Θα προχωρήσουμε στην πρώτη νίκη. Στο 0-2 μετά από Μπαμπούλα BC θα γυρίσουν για μία ακόμα φορά για την δεύτερη αγωνιστική αυτή τη φορά. Νεοσύστατη η Miami Heat. Έφτασαν πάρα πολύ κοντά με τον Γιαμούκη να θέλει να γίνει ο ήρωας της τελευταίας στιγμής. Μπάλα να κολλάει. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι δεν άξιζε τέτοιο τέλος. Όπως και να έχει, 57-60. Με το τελικό σκορ επιστρέφουμε την επόμενη αναμέτρηση από τη Sony Carina. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Από όλους τους συνεργάτες και να έχετε οπτικό οπτικό υλικό. Από την οργανώτερη αρχή, από όλους τους παίκτες, από όλους τους ρεφς, από όλο το staff. Ευχές για όμορφη συνέχεια να είστε πάντα καλά, να περνάτε πάντα τέλεια. Βάμε τώρα κλεισέ, αλλά πολύ σημαντικά. Γεια σας.